Έχουμε βρει φασισμό να παρώνουμε μόνο μία νίκη σε αυτό το διάστημα αυτή στην Πολύχνηπη του Άρη 2-1 και βέβαια το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα την ήττα από τον Ολυμπιακό σε ένα καθοριστικό για την φετινή σεζόν και τους κυτρινόμαυρους αποτέλεσμα. Απ' την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ με τα γνωστά προβλήματα, με μια χρονιά που έχει ξεκινήσει γεμάτη αντιξοότητες, με βασικούς του παίκτες να έχουν φύγει το καλοκαίρι, και απ' την άλλη πλευρά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του Άγγελου Αναστασιάδη να χτίσει μια ομάδα με νέα παιδιά όπως λέει ο ίδιος, για την οποία μάλιστα δεν σταματά ποτέ να ζητά πίστοση χρόνου. Φαίνεται πάντως ότι κάνει καλή δουλειά ο Αναστασιάδης. Τα νέα παιδιά που έχουν πάρει την ευκαιρία και είναι στην δεκάδα του ΠΑΟΚ παλεύουν και δείχνουν ένα σφριγγυλό και αξιόμαχο σύνολο. Απ' την άλλη πλευρά, καλή ήταν και η εικόνα της ΑΕΚ, χθες βελτιωμένη σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, παρότι είχε κάνει πολλές αλλαγές στον Μπάκεβιτς, κυριότερο εκ των οποίων μάλιστα η είσοδος του Κάπου, ενός παιδιού που δεν πήγε ούτε στην προετοιμασία με την Ένωση το καλοκαίρι και δεν έχει καν δηλωθεί για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας στο ρόστερ που η ΑΕΚ κατέθεσε στην αρχή της σεζόν στην UEFA. Από εκεί και πέρα, στον αγωνιστικό χώρο είδαμε προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, κίνηση μεγάλη, πάθος μεγάλο, χωρίς εξαιρετικές βέβαια τις ποιοτικές ενέργειες, όμως είχε 4 γκολ το παιχνίδι, ήταν χορταστικό. Δύο φάσεις που η ΑΕΚ ακριβώς πριν τον γκολ του Λιμπερόπουλου σε πτώση του Κωνσταντινίδη και άλλη μία που πέφτει ο Κάς με τον Ουντέζε κοντά του ζητά πέναλτι, αλλά δεν έχει δίκιο. Ευθυμιάδης ήταν κοντά, όπως πολύ κοντά ήταν και στην κρισιμότερη φάση στο 2-0 όταν ο Μιχαηλίδης άπλωσε το χέρι του. Βρίσκει όμως, όπως δείχνει το βίντεο, την μπάλα με τα ακροδάχτυλα πρώτου για σεμί και πριν βρει τα πόδια του αντιπάλου του. Άρα είχαμε και καλή διαιτησία στο χθεσινό ντέρμπι. Τι τα χάλασε όλα? Η αντίδραση των οπαδών της ΑΕΚ που απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι αυτή η ομάδα εξακολουθεί να είναι άρρωστη και μάλιστα βαριά. Ενώ η ομάδα του σημείωνε το τρίτο γκολ, τα έβαλαν με τον πάγκο της ομάδας και πιο συγκεκριμένα βέβαια με τον Ντούσαν Μπάκεβιτς, ο οποίος σηκώθηκε οργισμένος και απάντησε, λέγοντας λίγο αργότερα συνέντευξη τύπου ότι κάποιοι δεν ήθελαν αυτό το τρίτο γκολ. Περίμεναν να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα, μιλώντας μάλιστα για οπαδούς της ΑΕΚ. Και το Ρούσεφ σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο στη μεσαγραμμή, κινούμενος πιο πολύ στην αριστερή πτέρυγα αλλά και πίσω από τον κλασικό επιθετικό της ΑΕΚ, τον Λιβερόπουλο. Σαλπικίδης. Πολύ ωραίο γύρισμα του Σαλπικίδη, προσπάθεια του Μιχαηλίδη που σώζει ενστικτοδός το εξεπαφής πλασέ του Γιασαμάκη. Η πρώτη εξαιρετική φάση στο παιχνίδι με την συμπλήρωση 3 λεπτών. Εδώ δείτε πάλι. Περνάει από το Μόρα, κόβει με το δεξί. Ο Καραδήμος είναι που τη χάνει την ευκαιρία και όχι ο Γιασαμάκης. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Εδώ δείτε, ο Καραδήμος είναι αυτός που πρώτος ο κάπως αλλάζει συχνά την μπάλα για το Σαγοράκι. Αυτός έχει το Ρούσεφ. Αριστερά ο Βούλγαρος. Σέντρα στην περιοχή, επικίνδυνη σκάει. Ο Ατματζίδης χάνει. Η ΑΕΚ είναι σε μεγάλη ευκαιρία και το γκολ. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Πραγματοποιώντας με τον Νίκο Λιμπερόπουλο το 1-0 σε μια φάση όπου προς στιγμήν σταμάτησαν όλοι νομίζοντας ότι υπάρχει πέναλτι από την έξοδο του Ατματζίδη. Μπάλα στρώθηκε στο Λιμπερόπουλο και η ΑΕΚ είναι αυτή που ανοίγει το σκορ στο 16. Με τον Νίκο Λιμπερόπουλο επαναλαμβάνω. Πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πετύχει και το νικητήριο τέρμα το 1-2 στην Πολύχνη κόντρα στον Άρη. Εδώ δείτε. Τη σέντρα στην περιοχή. Πεδαριώδες λάθος το Ατματζίδη που χάνει μέσα από τα πόδια του. Απλώνει εκ το πόδι στον Κωνσταντινίδη. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο διαιτητής. Αφήνει. Και ο Λιμπερόπουλος στέλνει την μπάλα στο κενό τέρμα. Να ξαναδούμε. Δεν ξέρω, είναι γρήγορο έτσι όπως το είδαμε το replay. Δεν ξέρω αν έχει βρει. Θα ξαναδούμε εδώ αν έχει βρει ο Ατματζίδης και τον Κωνσταντινίδη. Αν και βέβαια δεν έχει καμία σημασία αυτό με την εξέλιξη της φάσης και την κατάληξη. Όχι, προσπαθεί. Πέφτει μάλλον μόνος του, πέφτει ο Κωνσταντινίδης. Ο Λιμπερόπουλος με το δεξί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πλάγιο στον ΠΑΟΚ δείχνει ο βοηθός. Την ώρα που ο Εφημιάδης συζητούσε με κάποιο παίκτη της ΑΕΚ εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Γιασαμάκη στην περιοχή. Το σου την μπάλα έξω. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Γιασαμάκη. Πάνω στην κίνηση τη σιρτή πάσα που πήρε. Απευθείας το shoot out. Ο Κάς με το Λιμπερόπουλο. Βρήκε την μπάλα ο Κάς. Ο Λιμπερόπουλος δεν μπορεί να διώξει. Μπαίνει ο Κάς στην περιοχή. Είναι σε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Πέφτει κάτω, Ευθυμιάδης. Δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κινήθηκε διαγώνια ο Κύπριος για να μπει. Θα βρεθεί μόνος του στο κέντρο της μεγάλης περιοχής απέναντι στον Ατματζίδη. Για να δούμε αν τον έχει μαρκάρει ο παίκτης του ΠΑΟΚ από κάτω. Αν κύβευε ήταν ανατροπή θα ήταν πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Εδώ είναι ο Κας. Έχει μπει στην περιοχή. Πετάει την μπάλα προς τα δεξιά. Όχι, όχι. Περισσότερο χτυπούν τα πόδια τους. Περισσότερο χτυπούν τα πόδια τους με τον Ουντέζε παρά τον ανατρέπει ο Ουντέζε. Δεν έχει κάνει θέατρο ο Κάς. Δεν ξέρω αν για διαμαρτυρία του δείχνει ο Θυμιάδης η κίτρινη. Δείτε εδώ. Ανοίγει. Εδώ βρίσκει ο ίδιος πάνω στον Ουντέζε και πέφτει. Δεν τον έχει ανατρέψει ο Ουντέζε.
Κασελάκης είναι κάτω. Παίκτες του ΠΑΟΚ συνεχίζουν. Τσαλπικίδης που παίρνει σουτάρι επικίνδυνα στην αγκαλιά του Μιχαηλίδη και τα ακούει από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Που νωρίτερα βρέθηκαν 3 εναντίον 3 αμυνωμένων, αλλά πέταξαν την μπάλα έξω στο πλαίσιο του fair play γιατί ήταν κάτω ο Βόκολος. Ο Σαλπικίδη συνέχισε, έκανε ένα δυνατό σουτ. Τα βάζει σε έντονο ύφος μαζί του ο Κωστένογλου. Εδώ ο Σαλπικίδης. Στο τελείωμα της προσπάθειας, ενώ η ένταση συνεχίζεται. Έχοντας ξεκινήσει από τον Κωστένογλου. Θα ήθελα επίσης, συγγνώμη λίγο, επειδή έγινε και μια ψυμαχία μεταξύ εμένα και κάποιου παίκτου του Σαλπικίδη του ΠΑΟΚ. Εγώ ζητάω συγγνώμη γιατί... Ρόπουλος με τον Κωνσταντινίδη. Βγαίνει ο Κωνσταντινίδης, βρίσκει τον Οκά στην περιοχή. Σκάβει ο Οκάς πολύ έξυπνα, εκπληκτική απόκρουση εδώ το Ατματζίδη. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Ηλία Ατματζίδη που άλλαξε και χέρι στην επιλογή του και με το δεξί τελικά την πέταξε στην μπάλα κόρνερ. Η πρώτη ωραία φάση στο δεύτερο μέρος, το 50 λεπτό. Βρήκε ο Ζαβαδίας την μπάλα που είναι πάντα στην περιοχή. Κατεβάζει ο Μόρας, ανάποδο ψαλίδι, μπάλα φεύγει έξω από τον Κατσουράνη. Πολύ θεαματική εκτέλεση, αλλά out. Την ΑΕΚ που πάντως έχει αυτή τη στιγμή έναν ικανότατο πάγκο. Τον μέχρι πρώτη ως βασικό της goalkeeper το Χιώτη και ακόμη τον Σιάρτα, τον Ίβιτς, τον Λάκη, τον Αλιτζή και τον Πετκόφ που γυρίζει, τον Βούλγαρο μετά από μεγάλο διάστημα λόγω απουσίας λόγω τραυματισμού. Ο Σταντινίδης στην περιοχή, σουτάρι, διώχνει ο Ατματζίδης. Ο Κάς, κάτω στον κάπο, πάλι στον Οκάη μπάλα. Γυρίζει μέτωπο, θέλει να μπει στην περιοχή, περνάει ο Κάς, σουτάρι και κάνει το 2-0. Καταπληκτικό γκολ από τον Γιάννη Οκά που κάνει το 2-0 αλλά απαντάει και με έναν δικό του έμεσο τρόπο στις αποδοκιμασίες των οπαδών του ΠΑΟΚ μη πανηγυρίζοντας τον γκολ. Πηγαίνουν όλοι οι συμπαίκτες του εκεί για να τον αγκαλιάσουν και να τον συγχαρούν και ο Κάς μένει απλά σε αυτόν τον τρόπο πανηγυρισμού κάνοντας το 2-0 για την ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Ατματζίδης. Έκανε πολύ ωραία εναλλαγή ο Κάς με το Σαγοράκι. Εδώ αποφεύγει το Βόκολο με το δεξί. Σουτάρει με τα αριστερό στη γωνία του Ατματζίδη. Η ΑΕΚ φτάνει στο 2-0 στο 63ο λεπτό. Καλύπτει ο κάπος. Είναι αυτός που σηκώνει και το χέρι. Αυτός σου καλύπτει όλους. Βγαίνει μπάλα στο Αλμπικίδη. Σέντρα το επικίνδυνη. Η μπάλα στον Κωστένογλου. Πέφτει ο Μιχαηλίδης, κύβει. Με το δεξί της έτρα για αυτός. Σαλπικίδης μονοκόμματο, πάρα πολύ όμορφο γκολ από το Σαλπικίδη για τον ΠΑΟΚ. Μειώνει στο 82, στο 83 μάλλον, σε 2-1. Ένα κεραυνό, μονοκόμματο έξω από την περιοχή. Ο Δημήτρης Σαλπικίδης φέρνει τη διαφορά στο ένα γκολ και δίνει το δίκο σε άλλο, άλλο ενδιαφέρον στα τελευταία αυτά 8-10 λεπτά ανάλογα και με τις καθυστερήσεις που θα κρατηθούν. Και κάνει και την αλλαγή του ο ΠΑΟΚ, βγάζει τον Ζαβαντία και βάζει τον Γιάννη Τσανάκη. Εσείς ξαναβλέπετε τον γκολ. Μονοκόμματο με το αριστερό του Σαλπικίδη στη γωνία του Μιχαηλίδη. Δεν πιανόταν βέβαια με τίποτα εκεί που πήγε η μπάλα. Πήρε ο Κάς στην κεφαλιά και γύρισε την μπάλα πίσω για τον Ρούσεφ. Το Ρούσεφ που σεντράρει με το αριστερό, παίρνει ο Λάκης, είναι μόνος στην περιοχή ο Λάκης, σουτάρει ο Λάκης, χάνει ο Ατματζίδης. Το 3-1 για την ΑΕΚ, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βασίλη Λάκη. Στην επάνωδό του εδώ και μια εβδομάδα ουσιαστικά στην αγωνιστική δράση μετά την επέμβαση στον ώμο του. Ο Λάκης χωράρει και λυτρώνει τον κόσμο της ΑΕΚ που ένιωθε πλέον την αγωνία. Στο φινάλε μετά το πολύ ωραίο γκολ του Σαλπικίδη στο 83. Έρχεται ο Λάκης στο 89 να βάλει την ΑΕΚ πάλι δύο γκολ μπροστά κάνοντας το 3-1. Εδώ εκτελεί με το αριστερό που δεν μπορεί να σταματήσει ο Ατματζίδης. Όπως η μπάλα πηγαίνει βλέπετε με τα δύο γκέλ χαμηλά στη γωνία του goalkeeper του ΠΑΟΚ. Πέρασε πολύ ωραία στο μάζαμα της μπάλας ο Λάκης. Αποφεύγει την πίεση του Γιάννη Τσανάκη και κάνει το 3-1. Και ενώ ξαναβλέπετε εδώ το 3-1 από τον Λάκη, φεύγει ο Κάς
από το γήπεδο. Για να δούμε στον πάγκο τη ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι μου λένε υπάρχει μεγάλη ένταση του Μπάγκεβιτ με του οπαδού. Ακούμε τον Άγγελο Στυλιάδη. Άγγελε. Ξαφνικά κάποιοι άκουσε ο Μπάγκεβιτ πίσω από τον πάγκο. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε απόλυτη ησυχία από κάποιου εδώ που ασφαλώ δεν είναι υπέρ τη παραμονή του Μπάγκεβιτ στην ομάδα. Αντέδρασε ο προπονητή τη ΑΕΚ. Και έχει παιχτεί και το πρώτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Ακούγονται πάλι τα γνωστά συνθήματα κατά του Μπάγκεβιτς και οι υπόλοιποι του γηπέδου αποδοκιμάζουν. Να βλέπετε εδώ ποιος είναι αυτός που έχει ξεσηκωθεί κατά του Μπάγκεβιτς. Ο Μπάγκεβιτς το απάντησε. Το παιχνίδι παίζεται στο μεταξύ. Γυρίζει στην κίνηση ο Αλπικίδης και σουτάρει out. Και εδώ δείτε τι έγινε. Τώρα πια πιάνονται μεταξύ τους. Πιάνονται μεταξύ τους οι οπαδοί της ΑΕΚ τώρα. Υπέρ και κατά του Μπάγκεβιτς. Ο Μπάγκεβιτς από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, για να ακούσουμε τον Άγγελο Στυλιάδη. Άγγελε. Ο Μπάγκεβιτς βλέποντας πλέον ό,τι διαδραματίζεται εδώ πίσω από τον πάγκο του, θεώρησε καλύτερο να φύγει από τον πάγκο, να πάει μπροστά από τη φυσούνα και από εκεί να παρακολουθεί στη συνέχεια του αγώνα. Ασφαλώς θα έχει νομίζω πολύ περισσότερα να πει στη συνέχεια συνέντευξη τύπου. Τίποτα δεν μπορείς να βγεις ούτε να χαρείς γιατί πετύχαμε το τρίτο γκολ. Και τους πειράξε. Γιατί μερικοί περιμέναν να το ισοφαρίσει ΠΑΟΚ. Όχι, περιμένανε να μην νομίζει ότι κάτι υπονοούμε να αφήνω. Περιμένανε άλλο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων. Άλλες ερωτήσεις αυτές δεν θέλω. Ένα ντέρμπι με τα όλα του. Πιστεύω ότι ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα. Δύο ομάδες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, χωρίς σκοπιμότητες. Εμείς ξέραμε ότι έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι όσο το δυνατόν γινόταν πιο γρήγορα. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις και τις φάσεις να βάλουμε πρώτη γκολ και να γυρίσουμε το παιχνίδι προς το μέρος μας, γιατί ξέραμε ότι είμαστε κουρασμένοι. Μετά θα έλειπε η φρεσκάδα από εμάς όσο θα περνούσε ο χρόνος. Και στον τομέα αυτό είμαι ικανοποιημένος και για τις φάσεις που φτιάξαμε και για το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Αλλά βέβαια δεν είμαι ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα, γιατί εύκολες φάσεις δεν τις κάναμε. Και όχι μόνο τελικές. Είχαμε και φάσεις να παίξουμε λίγο γρήγορα, να δώσουμε μια πάσα απλή και να σιγουρέψουμε τον γκολ και δεν έγινε. Και στην αντίθετη περίπτωση, από τα τρία γκολ τα δύο είναι δώρο. Έτσι να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Γιατί πραγματικά έχουν δώσει όλα σε αυτό το παιχνίδι και παίξανε και σοβαρά και δυνατά. Θα συμφωνώ με το Άγγελο ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με ένα ρυθμό και από δύο πλευρές γρήγορο, δυνατό. Εμείς θα προσπαθήσουμε θα βγούμε αυτή θα έλεγα κατάσταση που είχαμε τελευταίες μέρες, που αυτό το παιχνίδι και αυτό το αποτέλεσμα θα μας βοηθήσει. Για να συνεχίζουμε όσο μπορούμε πιο καλύτερα. Άρα δεν αλλάζετε έτσι όσο περιμένετε εσείς, ούτε με αυτό το τρόπο. Ούτε αυτοί οι παίκτες που όποιοι έχουν φορέσει φανέλα τόσο πολύ, έχουν ξεχάσει. Και έχουν δείξει παντού αξία και έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο, έχουν ξεχάσει. Μας χρειάζεται χρόνο, μας χρειάζεται δεδομένα πράγματα που πρέπει να βάλουμε στη θέση, να συνεχίζει ΑΕΚ έτσι όπως το ήξερε, όπως το ξέρατε και όπως το μπορεί. Με το συμβόλαιο που έχουν κάνει, κανείς δεν έχει υπογράψει να είναι βασικός παίκτης. Ούτε έχω με κανένα τίποτα, πιστεύω το ίδιο και παίκτες μαζί μου. Απλά υπάρχουν πράγματα όποια παίζουν ρόλο ποιος θα αρχίζει, ποιος θα παίζει.
Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Και από τη φόρμα και από την προπόνηση και από την τακτική και από τον αντίπαλο. Από πολλά πράγματα. Και δεν χρειάζεται να γράφετε. Μπορούμε να πούμε ότι μόλις άρχισε πρωτάθλημα να γράφεται ότι θα φύγουν αυτοί και αυτοί. Η λίστα δεν υπήρχε ποτέ ούτε υπάρχει. Αν χρειάζεται κάτι να κάνουμε παραπάνω, θα σας ενημερώνουμε εμείς, αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην το αρχίζετε εσείς και γράφετε. Βλέπω και σε εφημερίδες και ονόματα και φωτογραφίες και τα λοιπά. Άφηστε μας να έχουμε αυτή η ηρεμία που μας χρειάζεται. Και να συνεχίζουμε όπως πρέπει να συνεχίζουμε. Πάντως, κύριε Μπάγκερ, δεν προέρχονται από εμάς. Εγώ δεν είπα ότι δεν προχώρησα από εσάς. Τι είπε, ότι θα γίνουν αλλαγές. Τι είπε ο κύριος Στάτης, πέστε μου. Για αλλαγές προχώρησε. Τι αλλαγές. Δεν είπε ποιες. Αν αρχίζει, αν χρειάζεται θα γίνουν αλλαγές. Ο κύριος Στάτης βγήκε και σας είπε. Για ποιο λόγο το ξέρετε πολύ καλά. Αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές, θα γίνουν αλλαγές. Βέβαια θα γίνουν. Και από τον προπονητή και από παίκτες, από κάθε ένα. Αλλά δεν μπορείτε εσείς να συνεχίσετε να φορσάρετε συνέχεια. Παπ, κάθε μέρα. Αυτοί οι παίκτες έχουν προσωπικότητα κάποια. 10 χρόνια παίζουν στην Ελλάδα. Έχουν προσφέρει και στην εθνική ομάδα και παντού. Αξίζουν λίγο περισσότερα να είναι. Να τους έχετε πιο ψηλά. Στο τέλος εμείς πληρώνουμε όλα. Κανείς άλλος. Δυστυχώς για μας. Τις ευχαίρες που έκανε έκτης έκανε γκολ και μείναμε πίσω στο σκορ παρόλο το ότι σε κάποια φάση σημειώσαμε. Τελικά χάσαμε αυτό το παιχνίδι και